αστυνομικό μπλόκο στους αγρότες που επιχείρησαν να φτάσουν στον Προμαχώνα. Τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα? Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αγριεύει ο καιρός με χιόνια και κρύο σε ολόκληρη τη χώρα. Εξασθένιση των φαινομένων από την Παρασκευή. Το πρόγραμμα των δασικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο επίκεντρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Μισό το ΕΚΑΣ από τον Ιανουάριο στους χαμηλοσυνταξιούχους. Συμπληρώθηκαν 2 χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Τοπικά στελέχη κάνουν τον απολογισμό της διετίας στην εκπομπή Pre-News. Στον αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θόδωρο Μαρκόπουλο, η αξιωματούχος και εκπρόσωπος του Διεθνούς Ρόταρη για την Παιδόπολη.